Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω με λύπη ότι είδα και εγώ έτσι την σπουδή με την οποία κινήθηκαν οι μηχανισμοί για να σβήσουν τα ονόματα των 57 νεκρών των Τεμπών. Είναι σαφές, κύριε Πρόεδρε, ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνθήκη ύψης της πίεσης. Όχι από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από τις μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις και το 1.200.000 υπογραφές που αξιώνουν τη διαφάνεια και την αλήθεια, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι το μείζον και διαβάζουμε και τα ρεπορτάζ ότι ο κύριος Μητσοτάκης σκέφτεται να κάνει κάποιο τύπου υπαναχώρηση και να δείξει ότι πρέπει να διερευνηθούν και οι ευθύνες αξιωματούχων της δικής του κυβέρνησης. Εδώ είμαστε, περιμένουμε και θα τα δούμε. Και αν σβήσαν τα 57 ονόματα, αυτές οι υπογραφές, οι οποίες πάρα πολύ σύντομα θα έχουν φτάσει στο 1,5 εκατομμύριο, δεν θα σβήσουν με τίποτα. Και από ό,τι φαίνεται, εκτός από τη χτεσινή μέρα που καθόρισαν την ατζέντα, μαζί με τη μεγάλη λαϊκή συμμετοχή, ενδεχομένως να καθορίσουν και να πυροδοτήσουν και πολιτικές εξελίξεις. Τώρα, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο, κύριε Πρόεδρε, για τις σημερινές ανακοινώσεις του κύριου Μητσοτάκη σε σχέση με την καταπολέμηση της ακρίβειας. Μετά από 2 χρόνια πρωταθλητισμού, ο κύριος Μητσοτάκης υποσχέθηκε ότι θα βάλει στο στόχαστρο τις τιμές 1.500 κωδικών. Είναι απολύτως σαφές ότι δεν τον πιστεύει κανείς και ότι με προσδοκίες δεν γέμισε το καλάθι του νοικοκυριού. Εχθές είχαμε μία αποκάλυψη. Σε ερώτηση σχετική, εδώ ζωντανά, του Προέδρου της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, του Σωκράτη Φάμελου, ο κύριος Θεοχάρης μας έκανε καθαρό ότι για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχουν υπερκέρδη δηληστηρίων το 2023. Δεν έχουμε να προσδοκούμε τίποτα. Το 2022 τα φορολόγησε με τον κατώτατο συντελεστή που προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και θεωρεί ότι έχει τελειώσει εκεί η υποχρέωσή της. Συνεπώς, το τελευταίο που μπορεί να περιμένει κανείς από την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι να καταπολεμήσει την ακρίβεια, διότι γνωρίζει και ο τελευταίος δρόν στην ελληνική αγορά ότι οι τιμές ενέργειας είναι η ρίζα της ακρίβειας, η οποία ακολουθεί όλη την εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι το ράφι που ο καταναλωτής βλέπει τα προϊόντα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει σε ριζικά μέτρα, όπως το πλαφόν στα κέρδη και των εισαγωγέων και των χονδρεμπόρων. Μη μας πείτε ότι δεν γίνεται. Έγινε για τα είδη πρώτης ανάγκης όταν ξέσπασε η κρίση του κορονοϊού. Είναι πολιτικές έξω από τα τετριμένα και από το κουτί της οικονομικής πολιτικής που έχετε επιλέξει να ακολουθείτε, όπως και η μείωση των έμεσων φόρων, όπου εκεί έχουμε μια κυβέρνηση η οποία εθελοτυφλεί και δεν επιθυμεί να την καταπολεμήσει. Το κάνει για 2 λόγους, ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, η φοροσυλλογή. Μαζέψατε από ΦΠΑ, κύριε Πετραλιά, 7 δισεκατομμύρια παραπάνω το 2023 σε σχέση με το 2021. Μιλάμε για 40% αύξηση. Μιλάμε για τον πιο άδικο φόρο, στον οποίο αρνηθήκατε να παρέμβετε και επιμένετε και σε κόντρα με τα εμπειρικά δεδομένα, λυπάμαι που το λέω για άλλη μια φορά, σε σχέση με το τι έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο δεύτερος λόγος, πέρα από τη συλλογή φόρων, είναι ότι υπηρετείται πιστά το δόγμα ότι αν συγκεντρωθεί κι άλλο η οικονομική δραστηριότητα θα είναι καλό για την οικονομία. Μόνο στα σούπερ μάρκετ. Το 80% του τζίρου γίνεται από τις μεγάλες αλυσίδες. Στη Λένικη. Και γι' αυτό η χώρα μας συνεχίζει να κάνει πρωταθλητισμό στον πληθωρισμό των τροφίμων. Ο ελληνικός λαός καταπολέμησε τις ακρίβειες. Από τον αρχιτέκτονα της ακρίβειας, τον κύριο Μητσοτάκη, δεν μπορεί να περιμένει. Ευχαριστώ και για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Εκεί, θέλετε να...